Μία πινελιά αισιοδοξίας και ελπίδας έδωσε η εταιρεία ΟΠΑΠ, μετατρέποντας τους γκρι τοίχους των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων της Ελλάδας σε ένα καμβά όπου κυριαρχούν τα έντονα χρώματα, οι όμορφες εικόνες και οι παιδικές παραστάσεις. Οι μικροί φίλοι που νοσηλεύονται στο Παίδων η Αγία Σοφία και Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού πλέον αντικρίζουν ένα ζεστό περιβάλλον γεμάτο φως και ζωντάνια, ύστερα από την πλήρη ανακαίνιση των χώρων με τη χορηγία της ΟΠΑΠ. Today, this is one of the days when I am most proud on what we are doing. Today is the special day for all OPAP employees as well, including myself. Today, we present to you the first results of our serious and deep initiative to renovate two largest children hospitals in Greece, which follows our long tradition in social contribution. 1,5 χρόνο μετά την ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση των δύο πρώτων ανακαινισμένων ορόφων όπου το παρόν έδωσαν όλοι όσοι συμμετέχουν στη συγκεκριμένη προσπάθεια καθώς και ο Υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος. Σε ένα ευνομούμενο κράτος και σε ένα ευρωπαϊκό κράτος θα έπρεπε ειδικά αυτή την περίοδο της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, θα έπρεπε να είχαμε τη δυνατότητα να φροντίζει το κράτος με δικούς τους πόρους για να στηρίζονται και να βελτιώνονται οι υποδομές της δημόσιας περίθαλψης. Δυστυχώς δεν την έχει αυτή τη δυνατότητα. Και γι' αυτό και είναι εξαιρετικά σημαντική η συνεισφορά ιδιωτών, ιδρυμάτων που με τις δωρεές τους δίνουν τη δυνατότητα αυτών των εξαιρετικών αναβαθμίσεων που είδαμε σήμερα στην περιοδία μας στα δύο νοσοκομεία. 100 και πλέον χρόνια ιστορίας της πολιτικής υγείας και της παιδιατρικής της χώρας μας καταγράφονται στα πρακτικά λειτουργίας του μεγαλύτερου αμυγός παιδιατρικού νοσοκομείου στα Βαλκάνια, που δεν είναι άλλο από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων η Αγία Σοφία. Ήταν τον Απρίλιο του 2014 όταν ξεκίνησε να γίνεται πράξη το συγκεκριμένο έργο, το οποίο στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση των συνθήκων νοσηλείας των μικρών παιδιών, αλλά και στην παροχή υψηλού επίπεδου υπηρεσιών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις.